Το πρόβλημα τώρα του Κινέζου Ταχυδρόμου είναι ότι ένας ταχυδρόμος ξεκινάει από το γραφείο του, θέλει να επισκεφθεί όλους τους δρόμους και να επιστρέψει στο γραφείο του. Ποια είναι η συντομότερη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει. Το πρόβλημα το έθεσε το 1962 ο Κινέζος Μαθηματικός Κουάν Μεϊκό και έκτοτε το πρόβλημα καθιερώθηκε ως το πρόβλημα του Κινέζου Ταχυδρόμου ή αλλιώ μπορεί να το βρείτε στη βιβλιογραφία ω πρόβλημα ελέγχου διαδρομή. Στο πρόβλημα του του ταχυδρόμου θεωρούσαμε έω τώρα ότι έχουμε μη ζυγισμένου γράφου για την έβρεση του κυκλώματο Euler. Έστω τώρα ότι μα δίνεται ένα ζυγισμένο γράφο. Αν ο υποκείμενος γράφος, αυτός ο γράφος είναι ένας γράφος Euler, τότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε ένα κύκλωμα. Το κόστος θα είναι ίδιο για όλα τα κυκλώματα, εφόσον έχουμε ένα ζυγισμένο γράφο. Το πρόβλημα είναι αν ο γράφος δεν είναι Euler, τότε ποιο θα είναι το ελάχιστο κόστος της κλειστής διαδρομής που θα περάσει από όλες τις ακμές. Για να το δούμε και με ένα παράδειγμα, έστω λοιπόν ότι έχουμε εδώ τον ταχυδρόμο, έστω ότι η κεντρική υπηρεσία βρίσκεται σε αυτόν εδώ τον κόμβο α, το γραφείο του δηλαδή βρίσκεται σε αυτόν εδώ τον κόμβο ψάχνουμε να βρούμε τους κόμβους που έχουν περιτό βαθμό ποιοι κόμβοι έχουν περιτό βαθμό θα τους ονομάσω κιόλα, έστω ότι αυτός είναι ο α ο α έχει 1, 2, 3, 4 τέσσερις ακμές προσπίπτουν στην κορυφή α, άρα δεν είναι περί του βαθμού. Η κορυφή β, μία, δύο, τρεις ακμές προσπίπτουν στην κορυφή β, άρα η κορυφή β είναι περί του βαθμού. Έχουμε την κορυφή c, abc, όπου προσπίπτουν τρεις ακμές στην κορυφή c, επομένως είναι περί του βαθμού. Έχω την κορυφή d, όπου η κορυφή D είναι περί του βαθμού γιατί προσπίπτουν 1, 2, 3 ακμές έχω την κορυφή E που αντίστοιχα είναι περί του βαθμού προσπίτουν 1, 2, 3 ακμές έχω την κορυφή F όπου έχω 1, 2, 3, 4, 5 ακμές άρα είναι και αυτή περί του βαθμού και έχω και την κορυφή G όπου έχει 1, 2, 3 ακμές που προσπίπτουν στην κορυφή G, επομένω και η κορυφή G είναι περί του βαθμού. Τώρα το ερώτημα είναι από τις κορυφές που είναι περί του βαθμού με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει το ζευγάρωμα. Έχω λοιπόν αυτές τις κορυφές που είναι περί του βαθμού και ψάχνω πιθανούς τρόπους ζευγαρώματος. Έχω λοιπόν το πρώτο ζευγάρωμα που είναι η κορυφή E με την κορυφή D, η κορυφή F με την κορυφή G και η κορυφή C με την κορυφή B. Επομένως το άθροισμα του μήκους BC συν DE συν FG είναι 9 συν 8 συν 2 ισον 19. Η BC βλέπω ότι έχει 9, η DE έχει 8 και η FG έχει 2. Μέρο 9 συν 8 συν 2 κάνει άθροισμα 19. Άλλα πιθανά ζευγαρώματα είναι το B με το C, το E με το F και το D με το G. Όπω σε αυτή την περίπτωση έχω 9 συν 4 συν 5 ίσον 18. Και μία τρίτη περίπτωση που αποτελεί και την καλύτερη περίπτωση, είναι από το C στο E με κόστος 5, από το, C, από το B στο F με κόστος 3 και από το D στο G με κόστος 5. Σε αυτή την περίπτωση έχω 3 συν 5 συν 5 ίσον 13. Αυτή λοιπόν αποτελεί την καλύτερη περίπτωση. Άρα το συνολικό κόστος θα είναι το μήκος όλων των ακμών συν το μήκος του αθ, α, α, αθρίσματος των μικών που βρήκα. BF, C και DG. Άρα το μήκος όλων των ακμών είναι 64, αν αθροίσετε 5, συν 6, συν 9, συν 4, συν 3, συν 2, συν 7, συν 5, συν 4, συν 6, συν 5, συν 8. Θα σας δώσει άθροισμα 64. Σε αυτό το άθροισμα που είναι το μήκος όλων των ακμών προσθέτε το μήκος των ακμών BF, CE και DG που μας κάνουν 13. Επομένω, το συνολικό κόστος είναι 77. Στη συνέχεια, αφού βρείτε το συνολικό κόστος, θα επιλέξετε μία πιθανή διαδρομή η οποία όμως θα πρέπει να περνάει από το BF, το C και το DG. Επομένω, μία περίπτωση είναι να ξεκινήσουμε από την D και να πάμε DG Στη συνέχεια, G, F. Στη συνέχεια, F, A. Στη συνέχεια, AG. G. Τώρα εδώ, δεν τα έκανα και πολύ ίσια, τέλος πάντων. G, D. Προσέξτε, G, D. πήγα D, Τώρα πάω G, D. Uh, μετά, D, A. A, B, B, F, F, B, B, C, C, E, E, C, από την πάνω πλευρά αυτή τη φορά, και στη συνέχεια C, F, F E και E D. Οπότε μία πιθανή διαδρομή είναι αυτή εδώ. Ένα ακόμη παράδειγμα να δούμε. Έχουμε αυτόν τον γράφο. Βλέπετε τους κόμβους A, B, C, D, E, F, G. Έχω 7 κόμβους. Προφανώς δεν είναι όελερ ο γράφος. Γιατί δεν είναι όελερ ο γράφος, γιατί βλέπω ότι η κορυφή D έχει βαθμό 3, η κορυφή F έχει βαθμό 3, η κορυφή G έχει βαθμό 3, 3 ακμές δηλαδή προσπίθουν στην κορυφή G. Τρεις ακμές προσπίθουν στην κορυφή E έχει βαθμό 3, τρεις ακμές στην B, τρεις ακμές στην E και 6 ακμές, άρα έχει βαθμό 6 εσυ θα ήταν Euler μόνο εάν δεν είχα κορυφές περί του βαθμού. Εδώ βλέπω ότι έχω κορυφές περί του βαθμού, αρκετές. Θα ήταν E-Euler αν είχα έως δύο κορυφές περί του βαθμού. Εδώ βλέπω ότι έχω έξι κορυφές περί του βαθμού, άρα δεν είναι Euler ή E-Eul. Λοιπόν, euler η λοιπον οποτε σε αυτή την περίπτωση τι κάνω. Αντίστοιχα θα επιλέξω τα δυνατά ζεύγη που υπάρχουν α, μεταξύ κορυφών περί του βαθμού. Βλέπω εδώ το BE έχει κόστος 1, το GF έχει κόστος 3, το DA έχει κόστος 9. Επομένως σε αυτή την περίπτωση το κόστος είναι 1 συν συν 9, δηλαδή 13. Το ερώτημα είναι αν αυτή η λύση είναι η καλύτερη λύση. Πάμε να εξετάσουμε μια άλλη λύση όπου θα συνδέσουμε τις κορυφές περί του βαθμού. Έχω την B E που έχει κόστος 1, αντίστοιχα συνδέω την G με την F. Πρέπει να συνδέσω την D με την A. Έχω τη δυνατότητα όμως να συνδέσω την D με την A και μέσω τη C. Άρα λοιπόν θα δω ότι το κόστος DC είναι 2 και το κόστος CA έχει κόστος 6. Η ακμή CA έχει κόστος 6. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση το κόστος θα είναι 1 συν 3 συν 2 συν 6. 12. Μια άλλη εκδοχή είναι να ενώσω το B με το E με κόστο 1, το G με το F με κόστο 3, το D με το C με κόστο 2, το C με το B με κόστο 3 και το B με το A με κόστο 2. Επομένω σε αυτήν την περίπτωση θα έχω 1 συν 3, δηλαδή το BE έχει κόστο 1 συν 3 που είναι το GF, συν 2 που είναι το DC, συν 3 που είναι το CP, συν 2 που είναι το BA, το οποίο μου κάνει 1 και 3, 4 και 2, 6 και 3, 9 και 2, 11, που είναι το μικρότερο κόστος και είναι η βέλτιστη λύση. Επομένως, για να συνοψίσουμε, σκοπός του αλγόριθμου του Κινέζου ταχυδρόμου είναι να βρούμε το κλειστό μονοπάτι με το μικρότερο κόστος σε ζυγισμένο μη Euler γράφ. Στο πρώτο βήμα βρίσκουμε όλες τις κορυφές που έχουν περιτό βαθμό. Στο δεύτερο βήμα για κάθε ζεύγος κόμβων με περιττό βαθμό βρίσκουμε το αντίστοιχο γεωδεσικό μονοπάτι. Βρίσκουμε το συντομότερο μονοπάτι. Το ζευνίων μονοπάτι με το ελάχιστο βάρος. Στη συνέχεια, ακόμη προσέξτε και αν δεν είναι απευθείας. Για ακμή, βρίσκουμε, επαναλαμβάνω, το γεωδεσικό μονοπάτι όπως είδαμε στο προηγούμενο παράδειγμα. Βήμα 3 ενώνουμε τις κορυφές περί βαθμού, ώστε να λειξτοποιηθεί το άθροισμα των βαρών των γεωδεσικών μονοπατιών που βρήκαμε στο προηγούμενο βήμα. Και στη συνέχεια, στο τέλος, βρίσκουμε το κύκλωμα για το νέο γράφο. Επαναλαμβάνω πολύ σύντομα, αρχικά βρίσκουμε τις κορυφές που έχουν περί το βαθμό. Για κάθε ζεύγος Κορυφών, με περιητό βαθμό βρίσκουμε το συντομότερο μονοπάτι το μονοπάτι με το ελάχιστο βάρος αυτό εννοώ στη συνέχεια ενώνουμε τις κορυφές περιτού βαθμού ώστε να βρούμε πως ελαχιστοποιείται το άθροισμα των βαρών των γεωδησικών μονοπατιών που βρέθηκαν στο βήμα 2 και στο τέλος βρίσκουμε το κύκλωμα για το νέο γράφο Euler. μερικές παρατηρήσεις στο βήμα 2 η εφαρμογή του αλγορίθμου Dijkstra έχει πολυπλοκότητα όπως είχαμε δει και στα συντομότερα μονοπάτια νη τετράγωνο αλλά προσέξτε νη είναι το πλήθος των κορυφών περί του βαθμού γιατί αυτές τις κορυφές εξετάζουμε στο βήμα 3 κάνουμε χρήση αλγορίθμων αντιστοίχηση. εξετάζουμε δηλαδή αντιστοιχίζουμε τις κορυφές περί του βαθμού μεταξύ τους εξετάζουμε όλα τα δυνατά ενδεχόμενα για μη ζυγισμένο γράφο το μήκος της βέλτης της λύσης θα είναι το μήκος του oiler γράφου θα είναι μεγαλύτερο ίσο, ε, μικρότερο ίσο από το K και το K θα είναι μικρότερο ίσο από το διπλάσιο του και το μήκος της βέλτης της λύσης για ένα δέντρο θα είναι 2 η. E.